Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο politischios.gr. Μαζί μου καλεσμένος σήμερα ο Φιλόδωρος Βιτέλας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Αλκιβιάδη Στεφανή. Καταρχήν, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στους φίλους του πολίτη. Και φίλους δικός μας, έχω να πω, ο Φιλόδωρος. Πώς ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναμειχθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή αποφασίζει να κάνει ένα βήμα μπροστά και να εκθέσει τον εαυτό του στις περιφερειακές εκλογές? Όταν ασχολείσαι με τα κοινά πολλά χρόνια και έχεις κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό και θες να βοηθήσεις τον τόπο σου, κάνεις και αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι με τον στρατηγό, με τον Αλκιβιάδη Στεφανή, έχει χείο την ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για μια χείο που μας αξίζει και θα έχουμε να δούμε λίγο το μέλλον της. Είναι κομματική υποψηφιότητα? Θέλω να πω ότι έχει γίνει πάρα πολύς λόγος αν είναι θετικό ή αρνητικό το ότι ήρθε ο Πρωθυπουργός να πει ότι εγώ εμπιστεύομαι τον Αλκιβιάδη, τον Στεφανή. Αυτό καταρχήν μέτρησε για σένα το να πεις ότι θα είμαι μαζί με τον Αλκιβιάδη? Με βάση τα αποτελέσματα που πήρε στο Βόρειο Αιγαίο η Νέα Δημοκρατία, σίγουρα είναι ένα θετικό. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως ξέρετε και το έχει επανειλημμένα πει ο κύριος Στεφανής, δεν είναι πολιτικός, δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό σαν υφυπουργός και μετά σαν υπουργός λόγω της κομματικής του. Είναι ένας τεχνοκράτης, είναι ένας άνθρωπος πολύ οργανωτικός, αποτελεσματικός, και του ζήτησε ο πρόεδρος, του πρότεινε να κατέβει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ποια Νέα Δημοκρατία είναι τώρα στην περιφέρεια? Θέλω να πω ότι είσαστε λίγο και σαν χώρος λίγο μπερδεμένος. Δηλαδή, λέει ο Κώστας Μουτζούρης, εγώ πάντα ψήφιζα γαλάζιο και συνεχίζω να ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, αλλά είμαι ανεξάρτητος. Και ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος λέει ότι okay, δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα, όμως okay, έχω πάρει το χρήσμα από τον Πρωθυπουργό. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο κύριο Στεφανής. Δηλαδή, το χρήσμα, η Νέα Δημοκρατία και όλοι σχεδόν οι βουλευτικές έχουν δώσει χρήσμα στις περιφέρειες. Ξεκάθαρο, ο Πρωθυπουργός ζήτησε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χρήσμα στον κύριο Στεφανή. Το ότι ο κύριος Μουτζούρης λέει ότι είναι και εκείνος Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το αφήσει κανένας. Ναι, οκ. Αλλά θέλω να πω ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, εσείς επιχειρείτε να εκφράσετε ποιους στο Βόρειο Αιγαίο? Θέλω να πω, είναι μια στενά κομματική υποψηφιότητα? Όχι, ή είναι ότι την επόμενη μέρα, ας πούμε, δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί, ανεξάρτητα από το αν κάποιος είναι Νέα Δημοκρατία ή όχι? Σίγουρα δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί. Σίγουρα ο κ. Στεφανής είναι ένας άνθρωπος που έχει μάθει να οργανώνει, να έχει όραμα, έχει προοπτική. Πιστεύω σε αυτόν πάρα πολύ. Γι' αυτό και ένας λόγος δεν είναι μονάχα ότι ο κομματικός μηχανισμός μου κατεβαίνει με τον κύριο Στεφανή, είναι ότι πίστεψα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον έχω γνωρίσει και σαν υφυπουργό, αλλά και σήμερα, και πιστεύω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Υπάρχει ανάμειξη του γραφείου Μηταράκη στην όλη διαδικασία? Γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο. Σίγουρα ο κύριος Μηταράκης, ο υπουργός, στηρίζει τον κύριο Στεφανή, την επιλογή του κόμματος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σίγουρα με το να μπει εγώ σαν υποψήφιος με τον κύριο Στεφανή, προσδίδει αυτό ότι στηρίζουμε το συνδυασμό, τον κύριο Στεφανή, το συνδυασμό. Δεν έχει. Πού θέλουμε να πάμε, μάλλον, όχι που θέλουμε, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά τι είναι αυτό που βλέπετε, ας πούμε, στοιχείο και λέτε ότι δεν μου αρέσει και πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο περιφέρειας, ας πούμε? Πιστεύω ότι στοιχείο θα μπορούσαν να γίνουν πολλά. Πιστεύω ότι τα επόμενα 5 χρόνια στο Βόρειο Αιγαίο και στοιχείο μπορούμε να κάνουμε πολλά. Και τα χρηματοδοτικά και να εκμεταλλευτείς τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε όλες τις μετρήσεις πολύ χαμηλά. Αν ιεραρχήσεις τα προβλήματα της ΧΙΟΥ, έχει πολλά προβλήματα και αρκετά. Τα ιεραρχείς και αρχίζεις σιγά σιγά να δουλεύεις γι' αυτά. Ο κύριος Στεφανής, το σλόγκα του είναι, θέλει πολλή δουλειά, δεύτερο πολλή δουλειά, τρίτο πολλή δουλειά. Τώρα, υπάρχουν συσχετισμοί
ανάμεσά σας. Θέλω να πω ότι εμένα η ιδέα έτσι που μου έχει δημιουργηθεί είναι ότι ναι, φαίνεται προς τα έξω μια ομάδα, υπάρχουν και έτσι αναμεταξύ σας κόντρες ή οτιδήποτε άλλο στο συνδυασμό. Στο συνδυασμό αυτή τη στιγμή μαζί με εμένα είναι 23 άτομα, mm-hmm. αξιόλογα. Προσπάθησε ο κύριος Στεφανής να φτιάξει ένα συνδυασμό από όλα τα επαγγελματά, από όλες τις περιοχές της Χίου, αν το δείτε, αν τον αναλύσετε, είναι πολύ έξυπνα στιγμή, δηλαδή. Mm-hmm. Έχει επιχειρηματίες, έχει το γιατρούς του, έχει... Προσπάθησε να φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο που αντιπροσωπεύει τη Χίου. Μεταξύ μας, εντάξει, εκλογές έχουμε, θα υπάρχουν προστιβές, ναι. Κυνηγάνε όλοι. Το σταυρό λογικό είναι, mm-hmm. αλλά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα εντάσεις. Mm-hmm. Και μπορεί να δικαιολογήσει mm-hmm. και αυτά που ακούς μπορεί να τα δικαιολογήσει, γιατί ο καθένας κυνηγάει το σταυρό. Σωστό. Τι σας λέει ο κόσμος όταν τον επισκέπτεστε στα χωριά, στην πόλη κτλ. Δηλαδή, πώς συμπεριφέρεται απέναντί σας και αν έχει καταλάβει τι είναι η περιφέρεια, το έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Θέλω να πω ότι αν έβλεπα Φιλόδωρο θα έλεγα τώρα όπα, ξέρω εγώ γιατί ξανάρχονται, ας πούμε, εδώ. Άλλοι μπερδεύουν το Δήμα με την περιφέρεια, άλλοι μπερδεύουν τους βουλευτές με την περιφέρεια και το Δήμα. Ο κόσμος, από ό,τι έχω συναντήσει και βλέπω καθημερινά, ασχολείται πάρα πολύ με τις δημοτικές εκλογές. Ως πιο άμεσο. Λόγω των πληθυσμού των mm-hmm. υποψήφιων, λόγω ότι υπάρχει η κόντρα αυτή, έχει 4-5 συνδυασμούς. Mm-hmm. Συμπεριφέρον είναι το δεύτερο κομμάτι. Όλοι έχουν δεύτερη σκέψη στην περιφέρεια. Στις περιοδίες που κάναμε και με τον κύριο Στεφανή αλλά και μου σαν συνδυασμός, συναντάμε σχεδόν τα ίδια προβλήματα. Γιατί το πρώτο πράγμα θα ρωτήσεις τι προβλήματα έχετε. Ναι, ναι. Τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχει κάθε τόπος, αλλά σχεδόν είναι όλα κοινά για τυχείο. Γι' αυτό σας λέω ότι πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να βοηθήσει. Μάλιστα. Θα έχει αγαστή συνεργασία, γιατί τώρα παραδοσιακά έχω να παρατηρήσω ότι η σχέση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, δηλαδή τα αντικριστά κτίρια, δεν έχουν τόσο καλές σχέσεις. Πάς. Δηλαδή, όσο το θυμάμαι, ακόμα και στον ίδιο χώρο να είναι, πάντα υπάρχει ναι. μία σύγκρουση. Αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί. Δηλαδή, πώς θα πούμε ότι ο επόμενος αντιπεριφερειάρχης της Χίου και ο επόμενος περιφερειάρχης θα έχει εργαστεί συνεργασία, ας πούμε, με τον επόμενο δήμαρχο. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι ο υπουργός, όταν το 19 εξελέγει, ήθελε να κάνει κάθε μήνα μια συνάντηση των τεσσάρων, mm-hmm. των δύο βουλευτών, συν των δύο δημάρχου και περιφέρειας. Ξεκίνησε αισιόδοξα πάντως. Αλλά δεν ήταν τόσο αισιόδοξο. Η πρόθεση ξέρω, ήταν καλή. Ναι. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να το. Είναι αναλόγως ποιος θα είναι δήμαρχος, mm-hmm. ποιος θα είναι στην περιφέρεια. Ναι. Δεν ξέρω. Το καλό θα ήταν αυτό πάντως. Mm-hmm. Μάλιστα. Πόσο οραματίζεσαι εσύ στοιχείο της επόμενης πενταετίας, γιατί τώρα μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα το οποίο ναι, μεν δίνει ένα εύρος χρόνου στην επόμενη περιφερειακή αρχή, αλλά για τους πολίτες δημιουργεί λίγο φόβο. Δηλαδή η πενταετία είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Για να πούμε ότι θα ψηφίσει κάποιος και θα έχει τον ίδιο άρχοντα μέχρι το 2028-29. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το σκεφτεί ο πολίτης της Χίου, mm-hmm. ότι έχουμε μπροστά μας μια πενταετία, mm-hmm. άρα σίγουρα έχουμε να κερδίσουμε, να χάσουμε πολλά αν κάνουμε λάθος επιλογή. Mm-hmm. Από ό,τι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Χίος είναι, και το έχει αποδείξει, ξέρετε, ασχολούμαι 40 χρόνια. Τελευταία χρόνια έχει ως απεδεδειγμένα και για βουλευτή, αλλά και είναι σκεπτόμενοι. Mm-hmm. Και πιστεύουμε τους πιο τους πολίτες. Ναι. Ότι τα σκεπτόμενα θα πάνε να ψηφίσουν την καλύτερη επιλογή για το νησί τους. Mm-hmm. Έχετε ακούσει αυτό το επιχείρημα που σας καταμαρτυρούν οι αντιπαλοί σας, ότι για παράδειγμα το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα. Οφείλω τώρα να το πω, το έχω πει και δημόσια, το συζητάμε και με τον κύριο Στεφανή όταν το φιλοξενήσαμε εδώ. Είναι όμως ένα βασικό επιχείρημα του αντιπάλου σας, δηλαδή ότι είναι ένας συνδυασμός που θα ανοίξει τον δρόμο διάπλατα σε νέες δομές. Εντάξει, τώρα είναι παράλογο να μιλάς ότι θα αρχίσουν μετανάστες περισσότερο από ό,τι είχαμε το 2015, το 2015, με τον κύριο Στεφανή στην mm-hmm. περιφέρεια. Είναι από τους ανθρώπους που δούλεψαν για να σταματήσουν αυτές οι ροές, mm-hmm. που δούλεψαν για να... Σίγουρα θα μου πείτε για το Θόλος, για.
για την περίπτωση του Θόλους, γιατί ακούγεται πάρα πολύ, τι λέμε για το Θόλους, εγώ θα ρωτήσω, υπάρχει κάποια άλλη πρόταση? Κάποια άλλη πρόταση που να κάτσουμε να τη συζητήσουμε? Εντάξει, okay, το Θόλος είναι μια περιοχή που μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει διαφορετικά. Η άλλη πρόταση ποια είναι, για να κάτσουμε να το συζητήσουμε? Για να ξεκινήσουμε να το συζητάμε, ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή, ο κόσμος αντιδράει για το Θόλος, μήπως πρέπει να συζητήσουμε την άλλη περιοχή? Έχετε ακούσει καμία άλλη πρόταση? Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει καμία. Εκτός από τον κύριο Κάρματς που είπε κάποια στιγμή για τις Μπαμπακές, από εκεί και πέρα δεν έχω ακούσει άλλη πρόταση. Πρέπει να φτιαχτεί μικρή δομή ελεγχόμενη στοιχείο. Πρέπει να κλείσει η ΒΕΑΡ. Προτείνεται. Να προτείνει οι άνθρωποι που ασχολούνται και θέλουν να διεκδικούν την ψήφο του. Και ότι όχι να λένε όχι στο Θόλος, προτείνουμε αυτό να μπούμε στη συζήτηση. Μάλιστα. Πάντως δεν μου απαντήσατε σωστό στο επιχείρημα το ότι είναι μια επί τούτου υποψηφιότητα. Επί τούτου τι, ότι ο κ. Στεφανής θα για να ανοίξει δομές, υγείο και όλα. Δεν το πιστεύω. Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη στο θέμα του μεταναστευτικού. Ασφαλή, μεγάλη φύλαξη και ασφαλή το σύνορο μας, μικρές δομές στα σημεία υποδοχής, γρήγορα η διαδικασία ασύλου. Πάντως θέλω να πω να παρατηρήσω ότι πέρα από το μεταναστευτικό έχει άλλα πολλά και πλήστα προβλήματα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να αντιμετωπίζονται με κάποιο τρόπο. Θέλω να πω και ως προς την ιδιομορφία των νησιών. Ας πούμε, η Χίος δεν επικοινωνεί με τη Σάμο τόσο τακτικά όσο με τη Μυτιλίνη. Δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση, ας πούμε, με τη Λίμνο ή με την Ικαρία, έτσι. Πιστεύω ότι δεν είναι μονάχα αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσε να υπάρχει μία σύνδεση της Χίου με το Βόλο, που το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν βρίσκεται εταιρεία που θα αναλάβει. Θέματα υποδομών, στοιχείο τεράστια, πανέμορφες παραλίες που δεν ενώνονται μεταξύ τους. Από τον Άγιο Εμιλιανό στον Άγιο Γιάννη το τέτοιο, πρέπει να ανέβεις στην Καλαμαριά και να ξανακατέβεις, που είναι δίπλα παραλίες. Η παράκαψη του έπους, να φέρουμε λίγο την Αμανή πιο κοντά μας. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Το θέμα είναι να τα αρχίσεις και να αρχίσεις να δουλεύεις. Έχετε κάνει στο στάδιο ότι σε προεκλογικής περίοδου έχετε καταγράψει τα προβλήματα? Ναι, φυσικά ο κύριος Στεφανής έχει ακούσει πάρα πολλά. Απόφασή του είναι ότι δεν θα δεσμευτεί για κάτι και δεν θα αυτή τη στιγμή θα πει ότι ξέρετε κάτι, θα σας το λύσω ή θα προσπαθήσω να λύσω αυτό το πρόβλημα. Είπε ότι μόλις μετά τις εκλογές, στην 9 του μήνα, θα έρθει στοιχείο. Θα γυρίσει όλη τη Χίο ξανά, θα δει τους προέδρους των χωριών, τους νέους προέδρους των χωριών, να καταγράψει και να αρχίσουμε να προγραμματίζομαστε για την καινούργια πενταετία. Μάλιστα. Γιατί κάποιος να ψηφίσει Φιλόδωρο Βιτέλα? Το λέω αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, ενώ με την έννοια της... Να ψηφίσει η αρχιβιάδη Στεφανή, κατά πρώτον. Πρώτα πρέπει να εκλεγεί ο συνδυασμός. Ναι. Το δεύτερο... Έχω αρκετά χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική. Έχω διατελέσει διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κ. Κοσμίδη. Έχω διατελέσει είμαι διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νότι Μηταράκη. Πιστεύω ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι είμαι ειλικρινής με τον κόσμο. Ότι θα, ξέρετε, εντάξει, έχω ακούσει πολλά προσωπικά και προβλήματα του κόσμου που έρχονται στο γραφείο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πει αυτή τη στιγμή ο Φιλόδωρος Βιτέλας μου χτύπησε την πλάτη και με κοροϊδέψε. Ναι, μάλιστα. Και ξέρετε κάτι, συζητάμε πάρα πολύ για τις υποδομές. Χίος έχει και κόσμο, έχει και πολίτες. Το ζητούμενο είναι να μείνουν εδώ και να δημιουργήσουν. Ναι, αλλά οι πολίτες προσθέτω. Αυτοί θέλουν να έχουν ανθρώπους που να έχουν επικοινωνία μαζί τους. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι είναι καλός. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία, άλλωστε δεν έχει μείνει και πολύς χρόνος. Τα μηνύματα που λαμβάνετε από το υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο? Όταν δεν ζεις σε ένα χώρο δεν μπορεί να μετρήσεις. Επειδή είμαι πολλά χρόνια, το ξαναπαναλαμβάνω, μπορώ να μετρήσω στοιχείο. Τη Μυτιλίνη και τη Σάμο, την Καρία, Φούρνο. Ωραία, για πάμε στοιχείο να μας πείτε. Να πάρω αυτό το... Όχι, λέω στοιχεία, τα μηνύματα δεν λέω να πούμε να καταγράψουμε ποσοστά, αλλά με τον κόσμο έξω που βγαίνεται και κυκλοφορεί. Στον χώρο που πιστεύω ότι θα είναι έκπληξη το ποσοστό που θα πάρει και ο Στεφανής στοιχείο.
Προς το καλό, υποθέτω. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη. Καλή επιτυχία προσωπική και συλλογική. Ευχαριστώ. Πιθανότητα να σας έχουμε και το βράδυ των εκλογών εδώ, αν όλα πάνε καλά. Θα ελπίζω να σας έχουμε εδώ. Ξέρετε, συνηθίζω να είμαι πίσω από τις κάμερες. Εντάξει, δεν πειράζει. θα κάνουμε μια εξαίρεση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εμείς και οι συγκύριοι θα συνεχίσουμε τον εκλογικό μας μαραθώνιο με τις συνεντεύξεις και με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Ήταν ο Φιλόδωρος Βιτέλλας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Αλκιβιάδη Στεφάνη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.